Τα εγγένεια των δύο κέντρων της Pfizer στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν σήμερα Μητσοτάκης και Μπουρλά, μια επένδυση στην οποία απασχολούνται 500 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν για να εργαστούν εκεί. Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών Εγγενείας στη Θεσσαλονίκη η Pfizer, με τον Αλμπέρ Μπουρλά να δηλώνει περήφανος που η Ελλάδα έχει το εθνικό κεφάλαιο για να στελεχώσει μια τέτοια επένδυση. Οι εργαζόμενοι στο κέντρο της Pfizer στη Θεσσαλονίκη ήδη έχουν ξεπεράσει τους 500, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι επιστήμονες με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και με το 15% αυτών να είναι Έλληνες του εξωτερικού που γύρισαν στην πατρίδα τους για να δουλέψουν εδώ. Η Θεσσαλονίκη γίνεται η πρωτεύουσα της εξωστρέφειας, της νέας σκέψης, των νέων αγορών. Μαζί με τη Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο και όλη η Ελλάδα. Με τη συνδρομή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το κέντρο της Pfizer έχει ως στόχο να βρίσκεται κοντά στους ασθενείς με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων γρήγορα και με ασφάλεια. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους που ήρθαν από το εξωτερικό πίσω στην Ελλάδα. Ήρθα από την Ολλανδία κι εγώ, έχει τα Χριστούγεννα γύρισα και γύρισα κι εγώ για τη Pfizer. Ήμουν στην Ολλανδία 11 χρόνια. Πριν από αυτό ήμουν στη Σουηδία άλλα 3 χρόνια.